θρηνούν οι συγγενείς και οι φίλοι των 49 στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην κατάρριψη αεροσκάφους από φιλορώσους αυτονομιστές. Συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ανεξαρτησίας κρατώντας ουκρανικές σημαίες για να φωνάξουν συνθήματα κατά της Ρωσίας. Οι πολίτες ανησυχούν πολύ για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά δεν νομίζω ότι συμβαίνει το ίδιο και με τις αρχές. Χρειαζόμαστε αλλαγές, πολλές περισσότερες αλλαγές. Όσο οι μάχες στα ανατολικά της Ουκρανίας συνεχίζονται, πολίτες εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους, με προορισμό καταβλισμό που έχει στηθεί στην περιοχή Ροστόφ της Νότιας Ρωσίας. Λένε ότι δεν αισθάνονται ασφαλείς ούτε μέσα σε μεγάλες πόλεις, όπως είναι το Λουγκάνσκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες έχουν περάσει τα σύνορα περίπου 30.000 Ουκρανοί που προσπαθούν να αποφύγουν τη λέλαπα του πολέμου. Κάποιοι μένουν στον καταβλισμό, άλλοι φεύγουν για να εγκατασταθούν, προσωρινά τουλάχιστον, σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.